Πάμε ευθύς αμέσως στα Χανιά, στον κύριο Ιδωμενέα Γεωργιεδάκη, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπόρων Κρήτης, ο κύριος Γεωργιεδάκης, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στην αγορά των Χανίων. Τα είπαμε στο Ρέθυμνο, πάμε να τα πούμε και στα Χανιά. Κύριε Γεωργιεδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ακούσατε την τοποθέτηση και το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσε συνάδελφος από το Ρέθυμνο. Υψηλές οι προσδοκίες, πολλά τα προβλήματα και κατά κάποιο τρόπο το μεγάλο στοίχημα εκεί για τους συναδέλφους σας είναι πώς θα τα διαχειριστούν. Ταμείο στο τέλος βέβαια. Στα Χανιά τι επικρατεί? Λοιπόν, καταρχήν κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας καλησπερίσουμε από τα όμορφα στολισμένα χριστουγεννιάτικα Χανιά. Αν και είμαστε από ένα γραφείο μέσα που μιλάμε και δεν φαίνεται η εικόνα μας, οι εμπόροι των Χανίων έχουν φροντίσει, οι βιτρίνες είναι στολισμένες, ο Δήμος έχει βοηθήσει τα τελευταία 2 χρόνια σε πολύ υψηλό βαθμό τα Χανιά να είναι μια πόλη σήμα καταστέν στην Κρήτη, στο κομμάτι του στολίσματος, στο κομμάτι του στοιχήματος για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που είναι στο πρόγραμμα του Δήμου είναι πάρα πολλές για το επόμενο διάστημα. Φυσικά δεν πάβει αυτή τη στιγμή να έχουμε την αγωνία που έχει όλη η Ελλάδα, όλη η Κρήτη, που αυτή η αγωνία λέει το εξής. Είμαστε μια κατάσταση με ένα κόστος, είτε είναι από το θέμα ενέργειας, είτε είναι από το θέμα αυξήσεων που ξεπερνάει το 20%, που σημαίνει ότι ο μισθός που υπάρχει του καταναλωτή μας είναι μείον 20% λιγότερο. Σωστά. Που αυτό το μείον 20% θα φανεί, φαντάζομαι, στην αγορά. Μέχρι στιγμής η κίνηση στα Χανιά είναι πολύ υποτονική. Δεν έχει δείξει αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Και ευελπιστούμε με όλο αυτό που έχουμε κάνει το project, είτε σαν εμπορικός σύλλογος, είτε σαν δήμος, είτε μεμονωμένα οι επιχειρηματίες της πόλης μας, ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες που το ευνοεί το κλίμα των ημερών να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Θα χαρακτηρίζατε ως μια κρίσιμη περίοδο την τρέχουσα, την εορταστική περίοδο που διανύουμε, ή επειδή τα πήγαμε περίφημα στην τουριστική σεζόν με την αύξηση, με τις υψηλές πληρότητες, την αύξηση στην κίνηση, το κομμάτι της κίνησης, και να μην πάμε καλά τώρα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι την Άνοιξη? Κύριε Παναγιωτόπουλε, ακούστε να δείτε. Η τουριστική σεζόν ήταν πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς μας έρχονται οι λογαριασμοί του Σεπτεμβρίου, του Αυγούστου, του Οκτωβρίου, του ενεργειακού. Κατά συνέπεια, και αν προσθέσουμε την ταλαιπωρία που ήταν τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της κρίσης, η σεζόν από άποψη ρευστότητας με τις υποχρεώσεις που είχε δημιουργήσει ο COVID-19 και με το επιπλέον κόστος που έχει πέσει από την ενεργειακή κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μας ταλαιπωρεί το τελευταίο δεκάμηνο, δεν έχει βοηθήσει ουσιαστικά. Βεβαίως όλοι μας περιμένουμε ότι τις γιορτές θα δουλέψουν. Δυστυχώς υπάρχει μία έντονη αμφιβολία και υπάρχει ένα κλίμα που δεν είναι ευχάριστο, γιατί η ρευστότητα του καταναλωτή είναι περιορισμένη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε εκεί παραμονές Χριστουγέννων, προκειμένου να δώσουμε και την εικόνα της στιγμής εκείνο το διάστημα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε στα όμορφα, στολισμένα Χριστουγεννιάτικα Χανιά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γεωργιεδάκη. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.